και σεβόμενοι βέβαια και τους άλλους συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Γνωρίζετε, κυρία Πρόεδρε, και απευθύνομαι στον Αντρίνο Καθαριότητας. Γνωρίζετε, κυρία Πρόεδρε, ότι δίπλα στο συνεδριακό, στον άχωμα της Διόρυγος, αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και μήνες, έχει στηθεί μία χωματερή. Έχετε πάει να δείτε τι γίνεται εκεί. Μέσα σε δασικό μέρος, ανεβαίνει κανείς πριν φτάσει στο συνεδριακό, παίρνει το δρόμο, ανεβαίνει επάνω, άνετα, οτιδήποτε μπορείς να αναποθέσεις, δεν υπάρχει φύλαξη, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ προσωπικά που πήγα, δεν υπήρχε κανένας, ή μάλλον είδα κάποιους ανθρώπους, που ενδιαφερόντουσαν περισσότερο για το περιβάλλον από ότι εμείς, εκεί, και έμεινα άναυδη. Και θέλω πραγματικά να καταθέσω αυτές τις φωτογραφίες στο Προεδρείο και να τις δει, ο κόσμος τι γίνεται. Έχουμε θέσει εδώ και μήνες το θέμα της παράνομης χωματερής. Παρά τα αυτά, κανένας εδώ δεν ενδιαφέρθηκε. Είπαμε προεκλογικά να το σεβαστούμε, να μην το θέσουμε εδώ. Το αφήσαμε. Πόσο δα θα φτάσουν οι λόφοι στον δρόμο. Θα πέσουμε στη Διόρυγα. Δεν πρέπει εδώ κάτι να γίνει. Τι έχει γίνει. Έχουμε μάθει ότι είχαν γίνει και καταγγελίες. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Δεν ξέρω αν ισχύουν. Δηλαδή τι κάνετε εδώ. Πέστε μου τι κάνετε. Ορίστε φωτογραφίες εδώ. Στο σώμα να τις καταθέσω. Και επίσης για να τελειώσω. Μας είπατε ότι η χωματερή, η παλιά χωματερή, δεν λειτουργεί. Εγώ θα καταθέσω κάποιες εικόνες σήμερα, εδώ, να δούμε κατά πόσο δεν λειτουργεί. Κατά πόσο τελικά αυτή δεν λειτουργεί. Αν δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζετε ή γίνονται πίσω από την πλάτη σας, να βοηθήσουμε κι εμείς να αποκαλυφθούν. Αν όμως τα γνωρίζετε, που θεωρώ ότι τα γνωρίζετε, μεγάλες ευθύνες. Πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες. Λοιπόν, καταθέτω αυτές εδώ τις φωτογραφίες για τους καταράκτες. Αυτές είναι οι φωτογραφίες, θα ήθελα πιο μεγάλες, μου τις βγάσανε, είναι οι φωτογραφίες που αφορούν τη χωματερή επάνω, και αυτό είναι το χάλι. Αυτό είναι το χάλι. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Εσείς είστε δημοτική αρχή. Αρκετά. Κυρία Πρόεδρε. Όλο προφούν και αρώματα. Δεν μπορώ να ακούγονται. Θέλω να κάνει κακό στον Δήμο! Κακό θέλει να κάνει μόνο!